Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Τι όμορφη μέρα και σήμερα. Πραγματικά είμαστε προνομιούχοι, διότι εδώ στα Δωδεκάνησα μπορεί να μας κάνει λίγες αραιές νεφώσεις κάποιες στιγμούλες. Μπορεί να έχει λίγο υψηλότερο ποσοστό υγρασίας. Όμως κινούμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χαρά, για την ικανοποίηση των επισκεπτών, των τουριστών μας, των αναρριχητών. Εδώ είμαστε λοιπόν με πολλά ποικίλα θέματα, πιστέψτε με. Όμως όλα αυτά, επειδή όλοι μετακινούμεθα το πρωί, μπόρεσαν να ολοκληρωθούν μέσα περίπου σε μία ώρα. Διότι βγαίνοντας στην κεντρική πλατεία Καλύμνου, δεν είναι μόνο που είδε κανείς έτσι αυτή την υπέροχη θέα με μία θάλασσα καθρέφτη, αλλά εκεί ο Αντιδήμαρχος επί της Καθαριότητας και της Καθημερινότητας, κύριος Παντελής Ζωήδης, για να δει το σημείο εκείνο πλάι στο χώρο του κτηρίου του επαρχείου, πολύ κοντά στο Σιδρυβάνι, ξέρετε, ένα περίπτερο το οποίο ήταν κλειστό εκεί, δεν λειτουργούσε χρόνια, το οποίο απομακρύνθηκε, ξυλώθηκε κυριολεκτικά. Τα ξημερώματα απομάκρυναν όλο το υπόλοιπο που είχε μείνει, από χθες δηλαδή μετά το μεσημέρι που ξεκίνησαν τις σχετικές διαδικασίες και που εδόθη στον ιδιοκτήτη που το είχε φτιάξει και το είχε στήσει, ενώ ο χώρος έχουν μείνει απλά εκεί λίγα τούβλα κάτω, στην σχετική βάση, και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν σκεφτεί και έχουν αποφασίσει να τοποθετηθεί το άγαλμα εκεί δίπλα του αγωνιστή επί περίοδο Ιταλοκρατίας Μάγκου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αλλαγή ευχάριστη που και ο αγωνιστής δεν θα είναι εκεί σε εκείνο το πίσω μέρος κρυμμένος σχεδόν. Εκεί βέβαια στο σημείο αυτό που γίνονται όμως παράλληλα εκδηλώσεις και κάθε, όπως καταλαβαίνετε, χώρος, έστω και ένα μέτρο, είναι χρήσιμο στις κινήσεις όλων αλλά και στην σχετική εξέδρα που πολλές φορές στείνεται. Και από την άλλη να είναι εκεί σε εμφανές χώρο έτσι ώστε όλοι οι περαστικοί, ντόπιοι και επισκέπτες να το βλέπουν. Εκεί ο έπαρχος της Περιφερειακής μας Ενότητας, ο κύριος Μανώλης Μουσελής, που μίλησε και γι' αυτό και για πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως καταλαβαίνετε, που συνεχώς υπάρχουν για το επαρχείο, με τις επισκέψεις του σε Λέρο, Λειψούς, Αστυπάλαια, μένει ακόμη η Πάτμος, και που βεβαίως πολλά δρόμενα έτσι σιγά σιγά μπαίνουν σε εφαρμογή. Επαφή του και συνάντηση με θεατρική ομάδα, όχι μόνο της Καλύμνου, αλλά και της Λέρου, και των Λειψών και της Αστυπάλειας. Ενώ λίγο μετά ο Δήμαρχος Καλυμνίων κ. Δημήτρης Γιακομιχάλης μας μίλησε βέβαια για το θέμα της αναρρίχησης, την επικείμενη επίσκεψη του Ιάπωνα, όπως ξέρετε, πρέσβη, που θα είναι 26, 27 και 28 του μήνα, ο κύριος Γιασουχίρο Σιμιζού, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Καταλαβαίνετε ότι ο Δήμαρχος μέχρι και την προηγούμενη μέρα θα είναι εκτός, δηλαδή στην εκπνοή του χρόνου γρήγορα θα τρέξει για να προλάβει και να υποδεχθεί τον κύριο Ιάπωνα πρέσβη. Ενώ βέβαια μας μιλάει για τις λεπτομέρειες και όλα όσα έχει κατά νου να του μεταφέρει έτσι και να συντονιστούν. Ακόμη για την ομάδα διάσωσης και πάρα πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι τουρισμός και αναρρίχηση, που θα είναι το πρώτο που θα δούμε αμέσως τώρα. Επίσης, στο δεύτερο μέρος θα δούμε, στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξής του μάλλον, θα δούμε που μας μιλάει για τις υπόλοιπες άμεσες ενέργειες και δράσεις της Δημοτικής Αρχής, καθώς φεύγουν για Αθήνα ο Δήμαρχος Δημήτρης Γιακομιχάλης και οι επικεφαλής των δύο συνεργαζομένων δημοτικών παρατάξεων, Γιάννης Γαλουζής και Μιχάλης Μπούκης, πάνε για το θέμα της ΑΝΕΚ, για να δούνε για το θέμα της προκήρυξης των άγωνων γραμμών και όχι μόνο. Επίσης, το κτίριο όπου θα προχωρήσουν με την Σχολή Μηχανικών αγοράζεται, μας είπε, από τον κύριο Ντόβελο άμεσα, ενώ βεβαίως παρακάτω έχουμε την επίσκεψη του σεισμολόγου πολύ γνωστού κύριο Ευθύμιου Λέκα,
για να δούμε θέματα των βράχων, όχι μόνο εδώ ψηλά στην πόλη, αλλά φυσικά και σε κάθε άλλο σημείο το οποίο χρήζει παρεμβάσεως στο νησί μας σε περίπτωση κούφια ή ώρα σεισμού. Νερά της βροχής, κεντρικός εμπορικός δρόμος, θέρμα και ό,τι άλλο βέβαια ακούστηκε και από την Ομογένεια προημερών. Όμως, λίγο πριν πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ, ελάτε να σας πω πως έχουμε εδώ επίσημα από τον Διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πιλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, κ. Θεόφιλο Τσαγκάρη, την πρόσκληση ότι ο Διοικητής και το προσωπικό της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου έχουν την τιμή να μας προσκαλέσουν στην τελετή υποδοχής των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, που θα είναι την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, στις 12 θα έχουμε την άφιξη των προσκεκλημένων με την έναρξη δειλά-δειλά της τελετής. 12 και 10 περίπου θα είναι ο αγιασμός. Λίγο μετά 12 και 20, 12.30 χαιρετισμοί και ομιλίες. Ενώ θα ακολουθήσει η μίνι δεξίωση, αν θυμάστε, που λέγαμε για το catering. Όσα ενδιαφερόμενα καταστήματα θέλουν να το πράξουν αυτό, μπορούν να το κάνουν μέχρι και σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή. Η ΑΕΝ, λοιπόν, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της τελετής υποδοχής των πρωτοετών σπουδαστών ακαδημαϊκού έτους 2019-20, προβαίνει στην προμήθεια δεσμάτων και νερού. Όσοι, λοιπόν, ενδιαφέρεστε και θέλετε να πάρετε μέρος σε αυτό, μπορείτε να το δηλώσετε μέχρι και σήμερα το μεσημέρι στη σχετική υπηρεσία, στην ΑΕΝ, έτσι ώστε το θέμα να κλείσει και να προχωρήσουν άμεσα σε αυτό. Άλλο τελεία, πρώτο ρεπορτάζ στους δέκτες σας, οι ευχές μας να σας συνοδεύουν για ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που όπως βλέπετε είναι άκρος καλοκαιρινό. Δημήτρης Διακομιχάλης, Δήμαρχος Καλλιμνίων, θέματα αναρρίχησης, θέματα τουρισμών, θέματα άφιξης Ιάπωνα πρέσβη, αλλά και ομάδας διάσωσης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Πρωί-πρωί εδώ στο γραφείο, οι καλές μας καιρικές συνθήκες μας κάνουν να σκεφτόμαστε και πολλά άλλα πράγματα πλέον από την αναρρίχηση και από την μεγάλη αυτή συνάντηση την τριήμερη που θα έχουμε με τον Ιάπωνα πρέσβη. Πάμε να δούμε τι καταρτίζουμε, τι πρόγραμμα προετοιμάζουμε. Κοιτάξτε, είναι ένα ξεχωριστό γεγονός για την Γάλλημα, η παρουσία του κυρίου πρέσβη της Ιαπωνίας. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις κατά κύριο λόγο στο τουριστικό κομμάτι, γιατί συνοδεύεται και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με τον τουρισμό. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι στιγμή για το νησί, διότι η Κάλυμνος, βλέπετε, αρχίζει και αποκτά και πάλι την εξωστρέφειά της. Η Κάλυμνος μπορεί να πάει καλά εάν βγούμε από το καβούκι μας, επιτρέψτε μου, και νομίζω ότι τέτοιου είδους ενέργειες έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οι πληροφορίες μου είναι ότι θα είναι εδώ και η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, η κυρία Κερέκου, του ΕΟΤ. Μάλιστα. Και άλλοι ψηλά ιστάμενοι, οι οποίοι θα τιμήσουν με την παρουσία τους την επίσκεψη του πρέσβη και βέβαια την 28η Οκτωβρίου, που είναι και η εθνική μας επέτειος. Φαντάζομαι ότι φυσικά θα βρεθείτε εκεί, στα αναρχητικά πεδία, να δουν από κοντά, να μιλήσουν ίσως με αναρχητές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, σαφώς και θα γίνει μάρτυρας επίδειξης αναρχητή, σπουδαίου αναρχητή. Ωραία. Εντάξει, το παλεύουμε και το προσπαθούμε. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που γίνεται Ολυμπιακό άθλημα, φανταζόμαστε όλοι το θέμα των προπονήσεων, το θέμα των μετακινήσεων, μπαίνουμε πια σε μια άλλη βάση και εμείς. Κοιτάξτε, ήμουνα στο τεχνικό μου γραφείο το πρωί πριν έρθω εδώ. Ωραία. Και διάβαζα ένα εγχειρίδιο που ήταν προϊόν της μιας ημερίδας που είχε γίνει στις Ελιές, στο Συνεδριακό Κέντρο. Α, ναι, σωστό. Παρουσία του κυρίου Νικητιάδη πριν 12-15 χρόνια. Όταν για πρώτη φορά έβαζα επίσημα το θέμα της αθλητικής αναρρίχησης. Βλέπετε πώς έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Και τώρα η αναρρίχηση έγινε Ολυμπιακό άθλημα και στο Τόκιο για πρώτη φορά θα υπάρχει το αγώνισμα της αθλητικής αναρρίχησης. Πολλά σημαίνει αυτό για το νησί, αρκεί να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις.
και η παρουσία του κυρίου πρέσβη δεν είναι τυχαία. Θα ανοίξει πόρτες που εμείς μετά θα πρέπει να τις μεγενθύνουμε, έτσι. Κυρία Κουκουλίνη, η παρουσία του πρέσβη είναι ένα εξαιρετικά σημαντικότατο γεγονός για το νησί μας. Πολύ σωστό. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το ωραίο κεφάλαιο. Υπενθυμίζοντας βέβαια ότι εμείς εδώ είμαστε ακόμη σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και οι αναρριχητές μας ακόμη και το βράδυ, καθώς το έβλεπα, σας έλεγα προχθές από το ξενοδοχείο Έλενα, είναι εκεί, κάνουν αναρρίχηση με τεράστιους φακούς, έτσι, και ξέροντας πια τα μονοπάτια από τις τόσες φορές που έχουν έρθει, πώς με ασφάλεια να κατέβουν. Κοιτάξτε, ήδη κάναμε επαφές προκειμένου να ανοίξουν συγκεκριμένες διαδρομές, διότι εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε και αυτό το κομμάτι του τουρισμού, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με το βουνό. Ναι. Εμείς πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Το ένα κομμάτι είναι η αναρρίχηση. Mm-hmm. Το άλλο είναι οι διαδρομές για αυτούς που κάνουν πεζοπορία στα βουνά. Περιπατητές. Περιπατητές. Mm-hmm. Και το άλλο είναι η ποδηλασία στα βουνά πάνω. Mm. Ακούστε, θα ανοίξουμε ένα πακέτο δράσεων πλέον. Ναι. Εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, βλέπετε, 2 μήνες δεν έχουμε κλείσει και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και στα προβλήματα της καθημερινότητας και σε επαφές υψηλού επίπεδου και σε επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες. Διότι έτσι πρέπει να γίνει, είναι μια τετραετία πάρα πολύ κρίσιμη για τον τόπο μας. Κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, υπάρχει όμως και η ομάδα διάσωσης, έτσι. Η συμπαθητική μας ομάδα με τα μέλη της που έχουν σπεύσει, κυρίως αυτό το Σαββατοκύριακο, σε 3 περιπτώσεις. Έχουν τη στήριξη, υπάρχει δηλαδή έτσι βοήθεια, διότι σίγουρα δεν μας θυμά μόνο το να υπάρχει κάπου ένα κουτί για να συνδράμουμε όλοι εμείς στη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, κυρία, την οικονομική. Ακούστε, είμαι σε διαρκή επαφή, έγιναν και συναντήσεις μαζί τους. Μόλις θα επιστρέψω από την Αθήνα, θα έχω μία συνάντηση μαζί τους για να πάρθουν πολύ σοβαρές αποφάσεις αναφορικά με την στήριξη της ομάδας διάσωσης. Πολύ ωραία. Χωρίς την ομάδα διάσωσης, η αναρρίχησή μας είναι κουτσί, είναι με δεκανίκια. Το λέω αυτό γιατί πρέπει επιτέλους, γιατί μέχρι τώρα η ομάδα διάσωσης κινείται με βάση την δική του θέληση, γι' αυτό είναι και εθελοντική ομάδα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να στηριχθεί με όλες μας τις δυνάμεις, να αυξηθεί ο αριθμός αυτής της ομάδας διάσωσης, γιατί θα έλεγα ότι είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο δίνει σιγουριά στον κάθε επισκέπτη η στα βουνά της Καλλίνου. Ναι. Ξέρει ότι όταν χρειαστεί κάτι, όταν έχει ανάγκη, δεν θα είναι αβοήθητος, δεν θα μείνει αβοήθητος. Σε κάποιο απρόβλεπτο παράγοντα. Εγώ ακριβώς λέω ότι είναι δεδομένη η στήριξη, όχι στα λόγια,